Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Και θα συνεχίσουμε τώρα και με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίτσα Νικόλο, τον οποίο καλούμε να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, αξιότιμη κύριε Διευθυντά, κύριε Βασιλικέ. Είπατε ότι η κλινική είναι μια μικρή κλινική. Θα πω και εγώ ότι το διαμάντι είναι μικρό, αλλά έχει την αξία του και έχει την ιδιαίτερη αξία του ανάμεσα στους πολύτιμους λίθους. Νομίζω ότι και η κλινική σας με τις δραστηριότητες όλες αυτές μπορεί να προσομοιάσει ένα διαμάντι αυτή τη στιγμή το οποίο κοσμεί και το νοσοκομείο Ιπποκράτειου αλλά και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Εύχομαι από καρδιάς η προσπάθειά σας τη νέα ανακαινισμένη πτέρυγα του αιμοδυναμικού να δώσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης αυτό το οποίο έχουν ανάγκη προκειμένου από τη δημόσια υγεία να απολαμβάνουν αυτό το οποίο αυτή η υψηλή παροχή υπηρεσία στην οποία έχουμε ανάγκη στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν έχουμε πολλά αιμοδυναμικά εργαστήρια και ειδικά τέτοιας πιστότητας και αξιοπιστίας. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτά τα οποία είδα, τα οποία έχετε πραγματικά δημιουργήσει και σας συγχαίρω και εσάς, αλλά και τους συνεργάτες της κλινικής για όλη αυτή την προσπάθεια. Σαφέστατα, η πρόληψη είναι το υπαριθμόν ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η ιατρική πράξη, καθώς έτσι έχουμε καλύτερη ποιότητα των ασθενών, έχουμε οικονομία πόρων, αλλά και έχουμε και μακροβιότητα, εξασφαλίζουμε αυτή τη μακροβιότητα την οποία όλοι επιθυμούμε να έχουμε όσο βρισκόμαστε εδώ σε αυτό τον πλανήτη. Στα πλαίσια αυτά, πέρσι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και στο περίπτερο που είχε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε προβάλει με τίτλο «Η πρόληψη σώζει» ήταν ακριβώς οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να έχουμε όλοι οι πολίτες, αλλά με τη βοήθεια των γιατρών σχετικά με την πρόληψη. Και θα κλείσω φέτος, καλώντας όλους να βρεθούν στο περίπτερο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και θέλουμε να προβάλλουμε προς τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες της έκθεσης είναι τρία. Είναι το θέμα των εμβολιασμών, για το οποίο έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα και συνεχίζουμε να δίνουμε. Είναι το θέμα της δωρεάς ιστών και οργάνων, το οποίο και αυτό είναι ζέον θέμα της δημόσιας υγείας. Και τρίτον είναι το μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτά τα τρία θέματα φέτος αποφασίσαμε να προβάλλουμε στα πλαίσια της δικής μας συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας καλώ λοιπόν όλους να βρεθείτε στο περίπτερο για να συμβάλλετε και με την παρουσία σας σε αυτή την προσπάθεια, να είστε και εσείς κοινωνοί, όλοι οι συνάδελφοι, αυτής της προσπάθειας που αφορά τα τρία αυτά πολύ σημαντικά θέματα της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Εύχομαι και την επόμενη χρονιά του χρόνου να γιορτάσουμε εδώ όλοι μαζί και το επόμενο συνέδριο αριθμίας και με μεγαλύτερη συμμετοχή και με περισσότερες ανακοινώσεις και από το εξωτερικό αλλά και από την δική μας τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.